Δύο χρόνια μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου αθλητή του ποδηλατικού ομίλου Τάλος Νίκου Μπιτσάκη στη Λάρισα που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, η αντιεισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού αλλά και βάρος υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου Λαρισαίων, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τον ερχόμενο Νοέμβριο στο Τριμελές Πλημελιού Δικείο Λάρισας. Ο ιδιοκτήτης του ετοιμόρροπου σπιτιού, τμήμα του οποίου κατέρευσε και καταπλάκωσε τον άτυχο νέο, διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια διαπαραλήψεως και κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Όταν ηρεμήσω, θα τα κυνηγήσω όλα, θα διαλύσω τον κόσμο όλο. Δεν θα μείνει έτσι. Το παιδί δεν θα φύγει άδικα. Όχι, όχι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν έγινε όπως λέγανε, δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα τα αφήσω. Θα ζω μόνο γι' αυτό. Η τραγωδία σημειώθηκε όταν το μοναχοπέδι της οικογένειας του Εμμανουήλ Μπιτσάκη από τα Κατσιφαριανά Χανίων καταπλακώθηκε από πλυνθόκτη στη κολόνα που συγκρατούσε τη μεταλλική πόρτα εισόδου μιας εγκαταλελειμμένης διόροφης κατοικίας στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Οικονόμων στο κέντρο της Λάρισας. Βγήκα και το παλικάρι πέθανε στα χέρια μου. Είχε σφιγμό 5 λεπτά μέχρι πριν έρθει το ασθενοφόρο. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, ο 22χρονος λάκτισε τη μεταλλική πόρτα εισόδου του κτηρίου, με αποτέλεσμα η πλυνθόκτιστη κολόνα που τη συγκρατούσε και η οποία είχε υποστεί λόγω της πλημελού συντήρησης στις φθορές να καταρρεύσει και τμήμα αυτής να προκαλέσει σε αυτόν βαριά κρανιογκεφαλική κάκωση, συνεπία της οποίας αποκλειστικά και μόνο υπήλθε ο θάνατός του. Ο Λαρισαίος κτηματομεσίτης και επιστοποιημένος πραγματογνώμονας ακινήτων Σαράντης Χαραβελούλης κατήγγειλε τότε δημόσια την πολεοδομία του Δήμου Λαρισαίων ότι γνώριζε για την επικινδυνότητα του κτηρίου. Ενημέρωσα ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Δεδομένου ότι είναι και η δουλειά μου αυτή. Οπότε μπορώ να διακρίνω. Βέβαια ήταν λίγο φαϊνότερο ότι αυτό ήταν να πέσει με την ώρα που λέμε. Έτσι ήταν το επόμενο λεπτό να πέσει. Ο θανάσιμος τραυματισμός του Χανιώτη φοιτητή είχε προκαλέσει πανελλαδικά κύμα αντιδράσεων για τα αναρρύθμιτα εγκαταλελειμμένα κτίσματα που απειλούν τις ζωές διερχόμενων πολιτών.